στηθώ, Κωνσταντίνος. Αλλά η γυναίκα μου το έκοψε, το όνομα. Με φωνάζει Ντίνο. Τι είναι αυτό με τις γυναίκες, ρε. Εμείς λέμε γυναικάρα μου, κορμάρα μου, κολάρα μου. Αυτός εκεί στην υποτίμηση. Δυνάκα μου, πουλάκι μου. Τι κάνει το γλυφιτζουράκι μου. Σαν σημείωμα. Αλέξανδρε, ζήσαμε 20 υπέροχα χρόνια μαζί. Είσαι ό,τι καλύτερο μου έτυχε στη ζωή μου, τραβάει ο άλλος. Δεν αντέχω να είσαι τόσο καλός. Γι' αυτό φεύγω με το Μίτσο τον Ταλικέρι. Βρωμάει ολόκληρος και μ' αρέσει. Και με δέρνει και μα. Άφησε η ψυχή της γυναίκας. Μη γελάς εσύ, σε άκουσα πριν που σε ρωτούσε η φίλη σου. Τι κάνει ο άντρας όταν έχεις οργασμό. Και εσύ της έλεγες, μα φυλάει τα παιδιά στο σπίτι, αγάπη μου. Τι έκανα, τίποτα δεν έκανα, τι να κάνω. Καθόταν στον καθρέφτη μονολογούσε, χάλια είμαι. Πώς πάει να έτσι, ασχήμη να ντύνω, κάνε με ένα κομπλιμέντο. Πες μου τι κάνω έχω κάνω. Και της είπα, έχεις καταπληκτική όραση, αγάπη μου. Φταίω εγώ που πάχει, ναι. Συγγνώμη, αν σου πει η γυναίκα σου ότι πάχει, δεν θα κάνει, ξέρεις. Θα τρέξει σαν μαλάκα στα γυμναστήρια να δυνατήσεις. Για πες ότι πάχει είναι αυτή, πάλι θα τρέξεις και θα σε σκοτώσει. Για περίεργο πράγμα, η γυναίκα μετά το γάμο είναι σαν τη φαρίνα γιό της. Φουσκώνει μόνη της. Τι άπτου, άπ, άπ. Ναι, φαρίνα άπ. Να σηκωθεί από την καρέκλα αυτή. Αχέλη λέμε τον αέρα. Στον αέρα πιάνει μπριζόλες, μακαρονάδες, παραστατούρικα. Να πέτω ρε, μιλάμε περίπτωση ρε. Στα δύνατες όλες ρε, μιλάμε ένα πράγμα τόσο ρε. Μπαίνει στην κουζίνα και βλέπει το μάτι και ανάβει μόνο του. Ανοίγει το ντουλάπι, τη βλέπει με ρέτα και τη τραγουδάει Αντώνη Ρέμο. Να το στήσω να κοιμηθώ απόψε. Μαντάμ, παίρνω το μάτι, ό,τι είδες είδες. Βάζω παντελόνι. Φτιστό μπούτι μου, το ματιάσεις. Ο Θεός λέει, έφτιαξε τον Αγάμ και μετά πήρε ένα πλευρό του και έφτιαξε την Εύα. Αυτή είναι το πλευρό σου, νομίζεις τώρα, ε. Με αυτό το πλευρό κοιμάσαι. Εύκολο να κοιμηθεί μια γυναίκα. Άμα έχει μια γυναίκα δίπλα σου, δύο πράγματα μπορεί να συμβούν. Ή να κάνει σεξ που διαρκεί το πολύ. Για λέγε πόσο. 8 λεπτά. 8 ώρες λέει ο άλλος, σιγά ρε φίλε. Το κατάκολο είσαι, πετρέλαιο. Ξαπλώνεις. Άντε σκηνικό. Να κοιμηθείς, να πας στη δουλειά στο πρωί. Έρχεται δίπλα, ξαπλώνει, βάζει τέρμα τηλεόραση. Δεν θέλω να κοιμηθώ, να ξυπνήσω το πρωί, έχω δουλειά. Τώρα, έχω λίγο χρόνο, με έχεις δουλειά στην κουζίνα. Δεν μπορώ να δω λίγο τηλεόραση. Πρέπει να κοιμηθώ. Αν είσαι αλήθεια, πας στο σαλόνι. Να είσαι ο μαξιλάρι σου, την κουβερτούλα σου, πας στο σαλόνι. Ξαπλώνεις, είσαι έτοιμος γλαρωμένος. Ξαφνικά νιώθεις ένα νίσιο πάνω από το κεφάλι σου, το χάρο. Σε κοιτάζεις και να σου λέει, ώστε το λες καθαρά, δεν με θέλεις πια. Ρε να κοιμηθώ, θέλω κατά ρε τη γυναίκα, δεν την καταλαβαίνεις πουθενά. Ίσως στο σπίτι σου δεν πας στο καφενείο καμιά βόλτα. Πας στο καφενείο, ακόμα σε καφενείο είσαι, έτοιμο σε καφενείο. Ξέρεις τι σημαίνει να γυρνάς σε ένα σπίτι που σε υποδέχεται μια γυναίκα με αγάπη, τρυφερότητα και ζεστασιά?
Και σημαίνει συμπέθαρε. Σημαίνει ότι μπήκε σε ένα σπίτι. Μη στεναχωριέσαι, κορίτσι μου. Ομορφιά μου εσύ, μη κλαι. Άμα η ομορφιά πάει με το κιλό, η κόρη σου είναι σταρελάς, μωρή. Βλέπεις μια κοπέλα, φίλε μου, και ενθουσιάζεσαι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να δεις μια φωτογραφία της μάνας της. Η κοπέλα είναι το πριν, η μάνα της είναι το μετά. Μετά από λίγα χρόνια όλες μοιάζουν στη μάνα τους. Και μέχρι να μοιάζουν που κουβαλάς στο σπίτι να συνηθίζει σιγά σιγά. Η γυναίκα στα 18 σαν την παρά του ποδοσφαίρου, κυνηγάνε 22 άντρες. Στα 28 είναι σαν την παρά του μπάσκετ, κυνηγάνε 10 άντρες. Στα 38 είναι σαν την παρά του γκολφ. Μόνο ένας άντρας ασχολείται μαζί της. Και στα 48 είσαι την μπάλα του πινκ πονγκ. Δύο άντρες, ο ένας προσπαθεί να την πετάξει στον άλλο. Πάτε, θέλω πάτε. Πάτε! Τι του βρήκα, σκλαβή ήμουνα. Θα μπορούσα να έχω τον καλύτερο. Όλους θα μπορούσα να τους έρθω. Όλες τα ίδια. Θα μπορούσα να είχα τον καλύτερο. Όλες, εμείς θα μπορούσαμε να τους καλύτερες, δεν κατάλαβα. Γυναίκα αγαπάει δύο πράγματα. Δύο. Ρούχα, καλλιτικά, πέντε. Ρούχα, παπούτσια, καλλιτικά, κοσμήματα και το μαλάκα που τους τα αγοράζει όλα αυτά. Αυτό είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Απίστευτο. Λέει, ο άνθρωπος, λέει ο άντρας, που έχει άδικο και δεν μιλάει, είναι σοφός. Ο άντρας που έχει δίκιο και δεν μιλάει, είναι παντρεμένος. Εγώ δεν είμαι σύζυγος. Πηγαίνει, μωρή. Σε τραγικές στιγμές που ζω και γέρω γελάει. Ανομαλία. Εμένα θα γελάσει. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι σύζυγος. Μην γελάσεις από εδώ. Εγώ είμαι ο υπηρέτης της πεθεράς μου. Δεν πάω στο Ίκα, γάπτε, ας το άλλο. Να κάνεις το ίντερνετ. Έχει και Facebook. Δική της σελίδα. Με το όνομα Τζούλια το αντίθεσο κορινή. Έχει βάλει και μια φωτογραφία της με μαγιό. Από το 1821. Έχει βάλει και το τηλέφωνο της από κάτω και γράφει. Πάρτε με ό,τι ώρα θέλετε. Τι δεν σε πάρει μωρί. Ο μόνος που θα σε πάρει τηλέφωνο είναι ο χάρος σου σένα. Μπαίνω μια μέρα στο σπίτι, ξαφνικά, τι να δω. Είχε μπει στο YouPorn. Δεν το ξέρετε σε αυτό. Έβλεπε τσόντα. Μία τσίτσι διξαπλωμένη και ένας μαύρος γυμνός από πάνω εσύ την ακούς και ένα ξανακερί και το έστασε πάνω στο κορμί της. Ό,τι έβλεπε πεθαρά μου το έκανε. Είχε πάρει μια λαμπάδα την Ανάσταση, την άναψε, λύθηκε και άρχισε να στάζει στο κορμί της. Ξεκίνησε από τα βυζιά της. Μετά πήγε στην κοιλιά της. Τα βυζιά της είναι πιο κάτω από την κοιλιά της. Μετά πήγε εδώ ανάμεσα, της είχαν μείνει τέσσερις τρίχες όλες όλες και μαθημάτες να κάνουν. Πήρε φωτιά το τέτοιο της, το καμινέτο, βγήκε στον δρόμο και έτσι να φωνάζει «Καίγεται από αυτό μου! Καίγεται από αυτό μου! Καίγεται από αυτό μου!» Η βλέπετε ο Πακιστανός γδύνεται, αντί να την κυνηγάει και να της λέει «Μη φεύγεις, Μύρδαλα! Μη φεύγεις, Μύρδαλα!» Γι' αυτό σας λέω, πριν παντρευτείτε τη γυναίκα σας, δείτε μια φωτογραφία της νέης σας πεθερά.